Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η σχολική χρονιά, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στο δρόμο. Σημείο αναφοράς τους, ο κόφτης στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και στον αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών. Πιέζουμε στην κατεύθυνση να καλυφθούν όλες οι ανάγκες αυτή τη στιγμή, διότι ερχόμαστε σε μια σχολική χρονιά, όπου τα προηγούμενα δύο σχολικά έτη είχαμε παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, μεγάλη διάρκεια τηλεκπαίδευσης, επομένως η ανάγκη να ξεκινήσουμε με ανθρώπινο δυναμικό στη θέση των σχολείων είναι πολύ σημαντικό και για μαθησιακούς και για ψυχοκοινωνικούς λόγους. Εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, διεκδικώντας να γίνουν όλες οι προσλήψεις στο σύνολό τους πριν την 1η Σεπτεμβρίου και να μην υπάρξουν παραποιήσεις στα πραγματικά κενά που θα στείλουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αυτό που ζητάμε είναι να δοθούν όλα τα κενά στους συναδέλφους, να καλυφθούν όλα τα κενά σε μια φάση πριν ανοίξουν τα σχολεία. Την ανάγκη να δρομολογηθούν προσλήψεις τόνισαν οι εκπαιδευτικοί, καθώς μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μακράκης, τα κενά είναι 1000. Στα δικά μας δεδομένα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1000 θέσεις κενές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν εκπαιδευτικούς της γενικής και της ειδικής αγωγής και ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε πανελλαδικό λοιπόν επίπεδο έγιναν 11.700 προσλήψεις, 503 συνάδελφοι διορίστηκαν στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, αυτοί τοποθετήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στις σχολικές μονάδες και περιμένουμε ποιος αριθμός, ποιο επίπεδο προσλήψεων θα γίνει στην πρώτη φάση. Από την άλλη πλευρά, ο Μανώλης Μπελαδάκης έκανε λόγο για υψηλό αριθμό προσλήψεων μετά από 12 χρόνια, ενώ αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της Διεύθυνσης, έτσι ώστε τα κενά να καλυφθούν ως την 1η Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια έχουμε προσλήψεις 11.700 νέων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη δευτεροβάθμια. Εμείς ως Διεύθυνση έχουμε κάνει ένα πολύ σωστό προγραμματισμό και θεωρούμε ότι την 1η Σεπτέμβρη θα έχουμε καλύψει όλα τα κενά. Μέλη αυτό να επαληθευτεί.